Φί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 828. Σελίδα 828 είναι το βιβλίο του Αβακούμ, του προφήτη, το τελευταίο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο και από το 17 εδάφιο. Σελίδα 828, Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού μας. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν τεσαμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί, και οι αγροί δεν θέλουν δώσει τροφή. Το πίμνιο θέλει εξολοθρεθεί από τις μάνδρας και δεν θέλωση είστε βόες εν της τάβλης. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, θέλω χέρι στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάνει να περπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι όταν ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας, όταν συναντήσαμε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, αλλάξανε όλα στη ζωή μας. Η συνάντησή μας με αυτό το πρόσωπο, με τον αιώνιο Θεό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, άλλαξε όλη μας τη ζωή. Και είναι ευλογημένη η ώρα εκείνη της γνωριμίας μας. Και ήθε πάντοτε να είναι στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, αδελφοί, εκείνη η ώρα που συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Χριστό. Που για πρώτη φορά μου είπε και σου είπε, είσαι ελεύθερος. Τώρα είσαι ελεύθερος από τα δεσμά σου, τώρα είσαι ελεύθερος από την αμαρτία σου. Τώρα είσαι ελεύθερος από τις θλίψεις σου. Τώρα είσαι ελεύθερος να πετάξεις. Και η ψυχή μας πραγματικά, αδελφοί, πέταξε εκείνη την ώρα για πρώτη φορά στην παρουσία του Θεού, όταν δάκρυα τρέξαν από τα μάτια μας μπροστά στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς μετανοήσαμε και επιστρέψαμε στον αιώνιο Θεό, και άλλαξε η ζωή μας, αδελφοί, και πραγματικά ήταν, όπως λέει και εδώ, ο λόγος του Θεού, να με κάνει να περπατώ στους υψηλούς τόπους. Περπατούσε η ψυχή μας σε υψηλούς τόπους, σε μονοπάτια που ποτέ δεν είχαμε περπατήσει μες στη ζωή αυτή, γιατί η ψυχή μας ήτανε εγκλωβισμένη και εχμάλωτη από τον εχθρό της ψυχής. Αλλά ήρθε ο ελευθερωτής, αλληλούια. Ήρθε ο Κύριος των δυνάμεων και μας ελευθέρωσε. Και καθώς έκανε το πάλε με το λαό του στην Παλιά Διαθήκη, που ήταν εχμάλωτος μέσα στην Αίγυπτο και καταδεδυναστευμένος από τους Αιγυπτίους με σκληρή δουλεία, μάλιστα όσο πλησίαζε ο καιρός της επαγγελίας που είχε δώσει ο Θεός για την ελευθέρωση του λαού του, τόσο περισσότερο αυξανόταν και η δουλεία. Τόσο περισσότερο ήταν δύσκολη περίοδος για το λαό του Θεού. Και φώναξε ο λαός του Θεού, έκραξε στο Θεό ο λαός του Θεού. Μακάρι να κράξουμε κι εμείς, αδελφοί. Καθώς λέει ο λόγος του Θεού ότι η νύμφη και το πνεύμα λέγει «Ελθέ Κύριε». Και καθώς έκραξε ο λαός του Θεού, ο πατέρας άκουσε το λαό του και τον ελευθέρωσε. Και έστειλε το δούλο του, το Μωυσή. Και με χείρα κρατεά, με βραχίωνα εξιπλωμένο, έκανε τέτοια θαυμαστά πράγματα στη ζωή του λαού αυτού, που τα διαβάζουμε και μένουμε έκθαμβοι, αδελφοί. Να σκιστεί η θάλασσα στη μέση για να περάσει όλος ο λαός από μέσα. Φοβερό γεγονός. Και μάλιστα όχι να περάσει ο λαός, αλλά να είναι και κυνηγημένος από τους Αιγυπτίους, γιατί ο εχθρός δεν θέλει να ελευθερωθείς. Ο εχθρός δεν σε θέλει ελεύθερο, σε θέλει και με θέλει σκλαβωμένο. Ο Θεός με θέλει ελεύθερο. Ο Χριστός με θέλει ελεύθερο. Κυνήγαγε λοιπόν το λαό του Θεού για να μην φύγει τελικά. Προσπαθούσε να τον εγκλωβίσει, να μην φύγει. Όμως ο λαός του Θεού είχε πάρει μία απόφαση. Και κοίταζε μπροστά, αδελφοί. Κοίταζε το τέλος, αδελφοί. Ότι μας έχει δώσει εντολή ο Θεός να περάσουμε απέναντι. Να περάσουμε την Ερυθρά Θάλασσα. Και τι θα γίνει με τους Αιγυπτίους που μας κυνηγάνε? Ο Θεός θα προβλέψει.
Και τι θα γίνει με τα κύματα που στέκονται δίπλα μας τεράστια και είναι έτοιμα να μας κατασπαράξουν? Μήπως την ώρα που περνάμε λυθεί η θάλασσα και πέσουν τα κύματα πάνω μας και χαθούμε? Ο Θεός θα προβλέψει. Είπε ο Θεός λόγο, ο Θεός θα εκτελέσει. Αλληλούια. Και αν λέει ο Θεός λόγο, αδελφοί, ποιοι είμαστε εμείς να ολιγοπιστήσουμε ή να πιστήσουμε ακόμα? Αλλά είμαστε αδύναμοι. Είμαστε αδύναμοι, αδελφοί, το βλέπουμε στη ζωή μας, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το ομολογούμε και καλά είναι να το βλέπουμε και να το ομολογούμε, αδελφοί, γιατί καταλαβαίνουμε τη θέση μας. Όταν βλέπω ότι είμαι αδύναμος, τότε και το ομολογώ και το λέω ενώπιον του Θεού, έτσι, και στην καρδιά μου το λέω, είσαι αδύναμος, Σπύρο, έχεις λίγη δύναμη. Τότε χαίρεται ο Θεός, γιατί τότε θα ακουστεί η φωνή του. Τώρα που είσαι εσύ αδύνατος, εγώ θα γίνω δυνατός στη ζωή σου. Όταν λέω όμως ότι είμαι δυνατός, ότι μπορώ, ότι τα καταφέρνω, ότι έχω γνώμη, ότι έχω άποψη, ότι εγώ ξέρω, τότε βάζουμε το Θεό στην άκρη και δεν μπορεί να ενεργήσει ο Κύριος. Αλλά ο λαός του Θεού ήταν φτωχός, ήταν αδύναμος, ήταν με κακουχίες, είχε γυναικόπαιδα μαζί του, αλλά ο Θεός ήταν δυνατός, αδελφοί. Και ξαναλέω, χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Και ο λαός αυτός βγήκε ένδοξος, αδελφοί, σαν να λέμε σήμερα, μας αναγέννησε ο Κύριος, μας έβγαλε, όπως είπαμε, από την αμαρτία και το βούρκο της αμαρτίας με χείρα κρατεά. Γιατί ξαναλέω, αδελφοί, και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να γίνει σήμερα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η αναγέννηση. Είναι η αλλαγή της καρδιάς. Πολλά θαύματα κάνει ο Θεός και τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Και θα κάνει έτσι περισσότερα ακόμα θαύματα και έχει κάνει. Αλλά αυτή την καρδιά μου, αυτή την καρδιά σου, ποιος την άλλαξε? Ο Θεός την άλλαξε. Αυτή που ήταν σκληρή και ήθελε την αμαρτία και ήταν γεμάτη μίσος και ήμασταν αδελφοί μέσα στον κόσμο, από εδώ και από εκεί, σε διδασκαλίες ο καθένας, πλανόμενοι και πλανώντες άλλους, μακριά από το Θεό, ξένοι από τις επαγγελίες του Κυρίου, ξένοι. Δεν είχαμε τις επαγγελίες του Κυρίου, γιατί δεν ήμασταν παιδιά του Θεού. Και ήρθε ο Θεός και μας αναγέννησε, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, αδελφοί. Και αρκεί μόνο γι' αυτό να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε. Ο λαός του Θεού, καθώς βγήκε από την Αίγυπτο, μετά για πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκε μέσα στην έρημο. Και πολλές φορές ολιγοπίστησε, πολλές φορές απέκαμε, πολλές φορές έχασε τη δύναμή του, σε σημείο μάλιστα να τα βάλει και με τον ίδιο τον Μωυσή, το δούλο του Θεού, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Καθώς ο Κύριος έβλεπε πως ο λαός γόγγιζε στο Μωυσή και έλεγε «Δεν γογγίζουν σε σένα, σε μένα γογγίζουν», έλεγε ο Κύριος. Αλλά ήταν αδύναμος, πραγματικά, ο λαός αυτός ήταν αδύναμος. Και αδελφοί, δεν είχε αυτό που σήμερα μας έχει χαρίσει ο Θεός, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μας έχει δώσει, δεν είχανε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ζωοποιεί τον άνθρωπο. Του δίνει νέες δυνάμεις για να περπατήσει, για να προχωρήσει, για να αναπτερώσει τις δυνάμεις του και να συνεχίσει. Και απέκαμε. Και πολλές φορές απέκανε ο λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Πολλές φορές. Αμέτρητες φορές. Και όλα αυτά, λέει ο λόγος του Θεού, του γίνανε παραδείγματα σε εμάς. Παραδείγματα σε εμάς. Ώστε να μην γίνουμε κι εμείς απειθείς. Προσέξτε, να μην γίνουμε κι εμείς απειθείς στο λόγο του Θεού. Δεν ψάχνει ο Θεός να βρει δύναμη, τη δύναμή μας. Ψάχνει να βρει την υπακοή μας και την πίστη μας, αδελφοί. Την πίστη μας στο Θεό και την υπακοή μας στο Λόγο του Κυρίου. Αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, αδελφοί. Αυτό θέλει. Μας έσωσε με την πίστη, δωρεάν ο Κύριος, με το αίμα του Χριστού. Και τώρα μέσα από το μονοπάτι της υπακοής και της πίστης. Βέβαια, αν διατηρήσουμε την πίστη μας, θα μας πάρει ως το τέλος τον ουρανό. Όμως, θα έλεγε κανείς, αναγεννήθηκα, μέσος ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με το Πνεύμα μου ότι είμαι παιδί του Θεού, και πραγματικά όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται ζει ένδοξες στιγμές την περίοδο εκείνη, όμως θα έλεγε κανείς ότι έτσι θα είναι η ζωή του. Δεν είναι όμως έτσι. Και το ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι θα
ότι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Καθώς φαρδιά είναι η πύλη, ευρύχωρη η οδό η οποία πηγαίνει στην απώλεια. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο πύλες και δύο δρόμοι. Έτσι, μία πύλη που οδηγεί στη Βασιλεία και η άλλη πύλη που οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Αυτούς τους δρόμους πρέπει να τους εκλέγουμε. Αυτές τις πύλες πρέπει κάθε μέρα να τις εκλέγουμε στη ζωή μας. Και θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν καταστάσεις οι οποίες θα είναι πολύ δύσκολες μέσα στη ζωή μας, αλλά εγώ πάντοτε θα πρέπει και εσύ να ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στενή πύλη. Και λέω ψάχνουμε γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί θα ψάξουν να τη βρουν και δεν θα μπορούν. Πρέπει να ψάξεις να βρεις αυτή τη στενή πύλη. Πρέπει να ψάξεις, να εξητήσεις, να βρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για κάθε περίσταση της ζωής σου. Και η σάρκα δεν θέλει. Η σάρκα εναντιώνεται. Θέλει τη φαρδιά πύλη, τον ευρύχωρο δρόμο. Ο Κύριος όμως λέει, ψάξε παιδί μου να βρεις τη στενή πύλη. Και όταν τη βρεις, πέρασε μέσα από αυτή και ακολούθησε τώρα την τεθλιμμένη οδό. Τεθλιμμένη οδός. Γιατί έχει θλίψεις μεν, αλλά όπως έχουμε πει και ξανά ακούμε από αυτόν τον άμβονα, ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας δίνει εσωτερική χαρά μες στην ψυχή μας, που καλύπτει τη θλίψη που έρχεται εξωτερικά. Μας την καλύπτει. Έτσι, αυτό να το θυμόμαστε πάντοτε αδελφοί. Όταν είμαστε θλιμμένοι, τεθλιμμένοι, υπάρχει μια πηγή χαράς που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πήγαινε σε αυτή την πηγή, στα ύδατα τα ζωντανά, να πάω σε αυτά τα ύδατα, να έρθει μες στη θλίψη που έχω, θα έχω χαρά, θα έχω χαρά Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Εμείς όμως το έχουμε ζήσει, αδελφοί, και είναι κρίμα που το έχουμε ζήσει να μην πηγαίνουμε να το γευόμαστε. Έρχεται τώρα όμως το χριστιανό που τα πράγματα πάνε εντελώς άσχημα. Όπως εδώ στον Αβακούμ τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Είναι ένας προφήτης του Κυρίου, είναι ένας άνθρωπος που έχει εμπιστευτεί τη ζωή του σαν δούλος Θεού στον Κύριο. Θα λέγαμε το δούλο του θα τον έχει στα όπα-όπα ο Κύριος. Θα τον προσέχει, θα τον προστατεύει, δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα παθαίνει τίποτα, δεν θα έχει θλίψεις. Έλαντε που δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και μέσα από την εμπειρία του που έζησε ως προφήτης, ως δούλος Θεού, έρχεται να ομολογήσει και να πει ότι αν και η σική δεν θα βλαστήσει, μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Δηλαδή η σικιά δεν δώσει, δεν βλαστήσει η σικιά. Ούτε στα αμπέλια δώσουν καρπό. Δηλαδή περιμένω τη σικιά να βλαστήσει. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη ότι υπάρχει μια σικιά η οποία είναι μέσα σε έναν αμπελώνα, η οποία όμως για κάποιο λόγο δεν φέρνει καρπό. Και πάει ο ιδιοκτήτης να την κόψει, αλλά τρέχει ο Γεωργός και λέει περίμενε λίγο, περίμενε. Θα την περιποιηθώ, άστην ένα χρόνο ακόμα, άστο λίγο ακόμα, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Μακρόθυμος είναι ο Κύριος αδελφοί, πόσο καλός είναι, μακροθυμεί μέσα στην ακαρπία μου και περιμένει ο Ιησούς Χριστός να με κλαδέψει, να μου βάλει τα λιπάσματα, να μου βάλει ό,τι χρειάζομαι ώστε τον επόμενο χρόνο να φέρω καρπό. Κάνει τα πάντα ο Κύριος αδελφοί, κάνει τα πάντα. Είμαστε μακάριοι αδελφοί που η σικιά είναι μέσα στον αμπελώνα, που είμαστε μέσα στον αμπελώνα του Κυρίου. Όμως εδώ λέει δεν βλάστησε αυτή η σικιά, ούτε καρπός στα αμπέλια. Ενώ ξέρουμε ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να φέρουμε καρπό, καθότι λέει η άμπελος δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνη της, μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός, αλλά παρόλα αυτά δεν έφερε καρπό. Ο κόπος της ελαίας ματαιώθηκε, οι αγροί δεν δώσανε τροφή και εμείς είμαστε αγρός του Κυρίου, είμαστε οικοδομή του Χριστού. Κι όμως αυτός ο αγρός λέει εδώ δεν έδωσε τροφή. Μα είμαι του Κυρίου αγρός. Δεν πήρα τροφή, δεν έδωσα τροφή. Το πίμνιον θέλει εξολοθρευθεί από τις μάνδρας και δεν θέλουν είστε βόες εν της τάβλης. Το πίμνιον θα εξολοθρευτεί. Είδε κάποτε ο Κύριος το λαό
που τους μιλούσε και τους δίδασκε ως πίμνιο που δεν είχε πειμένα. Και σπλαχνίστηκε, λέει, για το πίμνιο αυτό. Ως λαός που δεν έχει πειμένα. Σαν πρόβατα που δεν έχουν πειμένα. Όμως, λέει, το πίμνιο να εξολοθρεθεί και δεν θα είναι βόες εν της τάβλης. Οι βόες, ξέρουμε και από τις παροιμίες, ότι είναι δείγμα καρποφορίας και δύναμης. Είναι η δύναμη. Οι αποθήκες, λέει, γεμίζουν μόνο εκ της δυνάμεως του βόος. Όμως βόες, λέει, δεν υπάρχουν στη στάβλη. Όλα είναι άσχημα στη ζωή μου, λέει ο προφήτης. Όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όμως, λέει ένα όμως εδώ, αδελφοί, ο προφήτης, και το έχει εμπειρία μέσα στη ζωή του. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Έχει ζήσει, έχει περάσει από τέτοιες καταστάσεις ο Αβακούμ. Το έχει εμπειρία στη ζωή του, ότι παρόλα όλα όσα βλέπω γύρω μου να πηγαίνουν άσχημα, εγώ ξέρω ότι υπάρχει ο Θεός της σωτηρίας μου, ο Θεός της δικής μου σωτηρίας, αυτός που με έσωσε. Αυτός που ενώ ήμουν χαμένος, έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Και αν ήμουν χαμένος και με πρόσθεσε στην εκκλησία του, πόσο μάλλον τώρα που σε έχει βάλει στην εκκλησία του, θα σε περιποιηθεί. Και θα είναι ο Θεός της σωτηρίας σου και ο Θεός της σωτηρίας μου. Ξεχνάω όμως πολλές φορές ότι είναι ο Θεός της σωτηρίας μου, αδελφοί. Και με πνίγουν τα προβλήματα. Και ατονώ και αποκάμω και βλέπω τις δυσκολίες δίπλα μου, βλέπω τις ασθένειες από εδώ, βλέπω τα προβλήματα από εκεί, βλέπω την αποστασία παραπέρα, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Και αποκάμω σαν άνθρωπος. Και αποκάμει ο άνθρωπος. Όμως, λέει ο Αβακούμ, ότι εγώ θα χαίρομαι όχι στο αν όλα πάνε καλά γύρω μου. Όχι αν όλα, ακόμα και αν μου απαντάει ο Θεός στα αιτήματά μου. Αλλά θα χαίρομαι σε ένα πρόσωπο στο Θεό της σωτηρίας μου, σε αυτόν που με έσωσε. Και θα εφραίνομαι στον Κύριο. Αδελφοί, είναι τόσο δύσκολη καιρή και δύσκολο να τους υποφέρει κάποιος, καθώς είναι καιρή χαλεπή, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε χαρά απ' έξω δεν θα έχουμε, δεν περιμένουμε να έχουμε χαρές απ' έξω. Ο Θεός θα κάνει επισκέψεις, θα κάνει θαύματα, θα κάνει θεραπείες, θα κάνει, αλλά η χαρά μας θα πρέπει να προέρχεται από το Θεό της σωτηρίας μας. Θα πρέπει να αναβλύζει καθημερινά μέσα μας από τη σωτηρία της ψυχής μας. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Οπ, ενώ όλα είναι χάλια, βρίσκει δύναμη ο Αβακούμ, βρίσκει δύναμη. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Και λέει τώρα, έχει εδώ μια υπόσχεση από το Θεό, την οποία την επαναλαμβάνει. Θα κάνει ο Θεός τα πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατώ στους υψηλούς τόπους μου. Γιατί εγώ ομολογεί ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πολύ θα ήθελα τα πόδια μου να είναι σαν το ελάφι και να τρέχω στους υψηλούς τόπους. Πολύ θα ήθελα να ζω ένδοξες ημέρες. Αλλά δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη γιατί έχω ατονίσει, γιατί έχω αποκάμει. Θα το κάνει όμως ο Θεός, θα το κάνει ο Κύριος, αρκεί εγώ πρώτα να χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Είναι μυστικό, αδελφοί, που μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού και το γνωρίζουμε βέβαια μέσα από τη Γραφή. Και το λέει στον Ισαΐα πολύ καθαρά, λέει στην 650, όποιος θέλει να το δει, είναι για τον άνθρωπο που απέκαμε και ατόνισε. Παντελώς, εντελώς. Το γνωστό κομμάτι της Γραφής, αλλά θα δούμε και μερικά άλλα εκεί. Στην 650, Ισαΐας, κεφάλαιο 40, μη 27 εδάφιο. 650, 27. «Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, ο δός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού μου». Προσέξτε. «Γιατί λες Ιακώβ ότι ο δός μου είναι κεκριμένη, ότι ο Θεός δεν με βλέπει δηλαδή, ότι ο Θεός δεν ασχολείται. Και πώς βγάζω αυτό το συμπέρασμα? Από τα φαινόμενα. Από το ότι δεν έχω, βλέπω την ενέργειά του, από ότι δεν βλέπω την απάντηση στην προσευχή του. Από αυτό βλέπεις ότι ο δός σου είναι κεκριμένη? Έτσι, αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος συμπέρασμα. Και εμείς που νομίζαμε, είπαν εκείνοι δύο μαθητές, ότι ο αυτός είναι που θα σώσει μας από το λόγιο Ισραήλ. Γιατί τον λέτε αυτό?
Γιατί το λέτε, οι δύο προς Εμαούς? Γιατί εμείς βλέπουμε τώρα ότι είναι τρίτη μέρα που είναι πεθαμένος, και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν δυνατός, ήταν το ένα, ήταν το άλλο, έκανε θαύματα, και τώρα πού είναι? Πού είναι ο Θεός? Ποιος το λέει αυτό, αδελφοί? Ο διάβολος έρχεται και στο ψιθυρίζει και μου το ψιθυρίζει. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Κύριος σου τώρα που είναι όλα χάλια στη ζωή σου? Και ο Θεός μου δεν με προσέχει. 28. Δεν εγνώρισες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει? Δεν εξιχνιάζει τη φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύ στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσε ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσε αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσε ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσε αναβεί με πτέρυγα στο σαετή, θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε αποκάμει, θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε ατονίσει. Δεν άκουσες. Δεν το διάβασες δηλαδή στη γραφή. Δεν το άκουσες. Δεν το γνώρισες. Δεν το είδες στη ζωή σου. Δεν είχες εμπειρίες με το Θεό αντίστοιχες. Ότι ένα χαρακτηριστικό του Θεού που είναι ο ποιητής των άκρων της γης, δηλαδή ο Θεός που φτιάξε τη γη, που είναι ο δημιουργός της γης, έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Ενώ εγώ που είμαι άνθρωπος και ατονώ και αποκάμω. Έτσι δεν είναι? Και ατονώ και αποκάμω. Δεν εξιχνιάζει τη φρόνηση σε αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις ενέργειες του Θεού. Δεν χωράνε πολλές φορές στο μυαλό μας, ακόμα και αν μας τις πει, θα είναι δύσκολο να χωρέσουν στην καρδιά μας, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Θεός λέει ότι τα αποκεκριμένα ανήκουν εις Κύριον. Τα αποκεκαλυμμένα όμως ανήκουν εις εσάς, σε εμάς δηλαδή, ώστε να εκτελούμε αυτά. Αλληλούια! Άρα, αυτά μας φανερώνει ο Θεός, μας τα φανερώνει για ποιο λόγο? Για να τα εκτελέσουμε. Αυτή είναι η δουλειά η δική μας. Και όλα τα άλλα είναι του Κυρίου. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και να πούμε γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Εγώ το μόνο, σαν να μας λέει ο Θεός, το μόνο που μπορώ να σου πω, παιδί μου, να κάνεις είναι να βλέπεις σε μένα. Να βλέπεις τον Κύριο. Να βλέπεις μόνο τον Χριστό. Δίδει ισχύ στους συντονισμένους, καθώς εκείνος δεν ατονεί. Και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους, καθώς εκείνος δεν είναι αδύνατος, είναι δυνατός. Είναι χαρακτηριστικό του Θεού, αδελφοί. Αλλά σε ποιους ατονισμένους και αδυνάτους δίνει ισχύ και δύναμη? Καθώς και οι νέοι θα ατονίσουν. Γιατί λέει οι νέοι? Γιατί οι νέοι είναι οι δυνατοί. Έτσι, πιο δυνατοί στο σώμα τουλάχιστον, έτσι. Έχουν δύναμη στο σώμα και τρέχουν και πηγαίνουν και έρχονται και κάνουν και δείχνουν. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο ατονεί το σώμα. Οι νέοι θα ατονίσουν πνευματικά και θα αποκάμουν. Και όχι μόνο οι νέοι, αλλά και οι εκλεκτοί νέοι θα αδυνατήσουν. Και μάλιστα χρησιμοποιεί μια λέξη, παντάπαση, αδελφοί. Όπως ο Αβακούμ, τα πάντα. Θα τα χάσει όλα, θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί είναι που θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Και για να ανανεωθεί η δύναμή μου, θα πρέπει να προσμένω τον Κύριο. Ναι, είμαι ατονισμένος. Ναι, είμαι αδύναμος. Το ομολογώ, Κύριε, το γνωρίζεις και εσύ, Θεέ. Αλλά θέλω, σε παρακαλώ, βοήθησέ με και βοήθησε, να μας βοηθήσει ο Κύριος, να προσμένουμε εκείνον, αδελφοί. Να βλέπουμε μόνο σε εκείνον. Η προσμονή του Κυρίου δεν είναι κάτι θεωρητικό. Περιμένω το Θεό. Ναι, πώς τον περιμένω? Τον περιμένω με πράξεις. Τον περιμένω με έργα. Καθώς και η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, αλλά για να φανερωθεί ότι είναι αληθινή, χρειάζεται να φανούν και έργα. Έτσι και είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσμένει τον Κύριο. Δεν είναι μια θεωρητική, μια κουβέντα μόνο προσμένω τον Κύριο. Προσμένω τον Κύριο στα γόνατα. Έχω ταμείο, έχω προσευχή, έχω εξήτηση. Είμαι εκεί στα γόνατα πολλές φορές χωρίς να μιλάω, χωρίς να ανοίγω το στόμα μου, αλλά να περιμένω τον Κύριο. Προσμένω τον Κύριο στην κοινωνία με τα αλλήλων. Εκεί προσμένω τον Κύριο. Πόσο καιρό έχω να βρεθώ με τους αδελφούς, να φάμε μαζί, να συμπροσευχηθούμε μαζί,
να ομολογήσουμε μαζί, να πούμε τα μεγαλεία που έκανε ο Κύριος μαζί. Πόσο καιρό έχω να τρέξω ξανά σε αγίες κοινωνίες και άμα έχω τη δυνατότητα να ανοίξω το σπίτι μου, να ανοίξω το σπίτι μου, να έρθουν οι αδελφοί, να φωνάξω τους αδελφούς, να έχω αγία κοινωνία. Μέσα από αυτό προσμένω το Θεό βέβαια. Μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων προσμένω τον Κύριο. Από πού άλλο, από τη διδαχή των Αποστόλων. Έρχομαι στην Εκκλησία ή δεν έρχομαι στην Εκκλησία. Προσμένω όταν μπαίνω μέσα από αυτή την πόρτα να μου μιλήσει ο Θεός, να με ενισχύσει το Πνεύμα το Άγιο, να μου δοθεί ένας λόγος από εδώ από τον Άβωνα διαπνεύματος Αγίου να χτυπήσει την καρδιά μου και να τη σπάσει, να τη συντρίψει, να την μαλακώσει. Θυμάμαι αδελφοί, όταν είχαμε μικρά τα παιδιά, το Θοδωρή ιδιαίτερα, ο οποίος ήταν πολύ ανήσυχος, και καθώς καθόμασταν πίσω, κάθε τόσο φώναζε, έκανε, τον σηκώναμε λοιπόν, μια ημέρη, μια εγώ, πηγαίναμε, τον κρατούσαμε αγκαλιά μέχρι να ησυχάσει. Όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτό, πέσαμε από τα σύννεφα. Ερχόμασταν και δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Γιατί είχαμε το νου μας το παιδί. Είχαμε το νου μας εδώ, είχαμε το νου μας εκεί. Είχαμε συνηθίσει να παίρνουμε όλο το λόγο του Θεού και να χορταίνουμε και να, από την αρχή μέχρι το τέλος και ξαφνικά γυρίζαμε σπίτι. Μέρη, άκουσες κάτι? Όχι, όχι. Σπύρο, άκουσες κάτι? Όχι, όχι. Πω, λέω, τι θα κάνουμε τώρα? Θα περάσουν έτσι, λέω, τον ήπιο, η ηλικία του Θοδωρή μέχρι να μεγαλώσει και έτσι θα είμαστε. Πήγαμε και προσευχηθήκαμε, αδελφοί, και λέμε, Κύριε, σε παρακαλούμε, έστω ένα εδάφιο, έστω ένα λόγο να μας δώσεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτό, αδελφοί, είναι αυτό που λέμε προσμένο τον Κύριο. Εξητάμε τη φωνή του Θεού, δηλαδή. Και καθώς, λοιπόν, είχαμε πάλι την ίδια κατάσταση στα έδρανα πίσω, ερχότανε πολλές φορές ο Κύριος αδελφοί με ένα λόγο, από εδώ από τον Άμβωνα, διαπνεύματος Αγίου και έκανε τέτοια δουλειά σαν να είχα ακούσει όλο το κήρυγμα ολόκληρο. Ήταν ένα θαύμα το οποίο το ζούσαμε μαζί με τη γυναίκα μου. Μέχρι που μεγάλωσε ο Θεοδωρής και σταμάτησε αυτή η χάρη και έπρεπε μετά εγώ να εξητήσω πάλι από την αρχή, έτσι, όλο το κήρυγμα από την αρχή. Ερχόμουν μπροστά. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι όταν έρχομαι ενώπιον του Θεού με δίψα να τον εξητήσω το πρόσωπό του, τότε σημαίνει ότι τον προσμένω, τον περιμένω, ότι θέλω να τον συναντήσω. Κλάση του Άρτου. Θέλω να πάρω σώμα και αίμα Χριστού. Προσμένω την Κυριακή. Ξέρω ότι είναι η ευλογημένη αυτή η ώρα που θα λάβω και πάλι ζωή αιώνιο. Και πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η ευχαριστία μας, αδελφοί, την ώρα εκείνη που τελειώνει η λατρεία μας αυτή προς το Θεό και έχουμε πάρει το σώμα του Χριστού, έχουμε πάρει το αίμα του, έχουμε πιει το αίμα του Χριστού και έχουμε λάβει τη ζωή την αιώνιο, πόσο δοξολογία θα πρέπει να βγαίνει από τα χείλη μας εκείνη την ώρα και ευχαριστία, γιατί για άλλη μια φορά ο Θεός, ο Χριστός, μας επισκέφθηκε και μας χάρισε αυτή τη ζωή την αιώνιο. Προσμένω τον Κύριο. Και αφού προσμένεις τον Κύριο, τότε ο Κύριος θα ανανεώσει τη δύναμή σου και θα ανεβείς με πτέρυγες ως αετός. Θα θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ο Θεός θα το κάνει αυτό. Πότε θα το κάνει αυτό ο Θεός? Δεν ξέρω. Εγώ θα μείνω στην προσμονή του Κυρίου. Εγώ θα πάρω απόφαση να μείνω να εξητώ τον Κύριο. Και όταν όλα γύρω μου δεν πάνε καλά, θα μείνω να εξητώ τον Κύριο. Βλέπουμε ανθρώπους, αδελφοί, μέσα στη γραφή, πολλά παραδείγματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, οι οποίοι πραγματικά ήταν σε άθλια κατάσταση, φυσική, ακόμα και οι ελπίδες τους ήταν χαμένες. Ένα πρόσωπο μου έρχεται τώρα, ο Γεδαίων. Ο λαός του Θεού εκλελημένος, οι εχθροί πολύ δυνατοί, να μην έχουν όπλα ο λαός του Θεού, να μην μπορούν να βγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία εν τέλει είχε έρθει και εξαιτίας τους, οι ίδιοι δηλαδή αμαρτήσανε, αλλά ο Γεδαίων εκεί μόνος του σε ένα χωράφι και ήρθε η ώρα του Κυρίου, αδελφοί. Γιατί είχε ένα ερώτημα αυτός ο άνθρωπος, πού είναι αυτές οι υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους πατέρες μας? Πού είναι αυτοί οι λόγοι που δώσε ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες, ότι θα κάνει μεγαλεία και θα γεμίσει τον οίκον του? Να, ένας ωραίος λόγος. Έχεις πει, Κύριε, ότι εσύ θα γεμίσεις τον οίκο σου. Σε παρακαλώ, γέμισε όλους τους οίκους, Κύριε. Φέρε εσύ αυτόν τον ιετό, τον καιρό της οψίμου βροχής, Κύριε.
Μπορεί εγώ να μην το βλέπω με τα μάτια μου, αλλά ξέρω, Κύριε, ότι εσύ θα το κάνεις. Και αυτό, αδελφοί, είναι εξήτηση του Κυρίου, είναι προσμονή του Κυρίου. Και άμα δει τις καρδιές μας ολονών έτσι ενωμένες, ο Θεός, τι λέτε να κάνει ο Θεός? Δεν θα κάνει μεγαλείο ο Κύριος? Ο Κύριος χαίρεται όταν οι καρδιές μας είναι ενωμένες στη λατρεία του Θεού μας. Είτε ψέλνοντας, είτε δοξάζοντας, είτε προσευχόμενοι, είτε ακούοντας το λόγο του Θεού, είτε τρώγοντας όλοι μαζί στην κοινωνία με τα αλλήλων. Χαίρεται ο Θεός όταν ο λαός του Θεού είναι ενωμένος και επί το αυτό. Και λέει ο Ισαΐας ένα άλλο σημείο, γιατί πάλι η Εκκλησία, η Σιών, ο λαός του Θεού, κάθε τόσο αποκάμει. Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριός μου με λησμόνησε, είπε, λέει η Σιών. Και λέει ο Θεός, μπορεί η γυναίκα, δύνατη γυναίκα, να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην το ελεήσει? Θέλουμε το έλεος του Κυρίου, αδελφοί. Θέλουμε το έλεος του Θεού. Μας βλέπει ως θυλάζοντα βρέφη ο Κύριος, που έχουμε ανάγκη να μας ελεήσει. Και εμείς λέμε ότι μας λησμόνησε ο Κύριος, μη γέννητο. Ο Θεός όμως, καθώς τα τείχη σου λέει είναι ενώπιόν μου, πάντοτε έρχεται και δίνει υποσχέσεις. Και λες, εσύ τώρα λες που είσαι αδύνατος, λες ότι είσαι αδύναμος και έχεις αποκάμει. Εγώ σου λέω ότι τα τέκνα σου θα έρθουν μετασπουδής. Οι καταστρέφοντες σε και ερημώνοντες σε, ποιοι είναι αυτοί που μας καταστρέφουν και μας ερημώνουν? Η αμαρτία. Και καμιά φορά ο άνθρωπος του Θεού ξαναπέφτει πάλι στην αμαρτία. Πέφτει πάλι σε αυτά που τον ελευθέρωσε ο Χριστός. Και χρειαζόμαστε ξανά το σπάσιμο του Πνεύματος του Αγίου, να μας σπάσει τις αλυσίδες ο Κύριος. Να έρθει πάλι ο Χριστός να σπάσει τις αλυσίδες που δέθηκα και δέθηκες. Θέλουσι εξέλθει από σου. Σήκωσε κύκλο τους οφθαλμούς σου και ιδέ. Όλοι αυτοί συναφρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θα ενδυθείς πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θα στολιστείς αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη, θέλουσι είστε τώρα πάρα πολύ, μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινε σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνία σου, είχα ατεκνία, ήμουν άτεκνος, δεν είχα καρποφορία, ήμουνα σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Θεός λέει, θα σου χαρίσω τέκνα, γιατί προσμένεις τον Κύριο, γιατί περιμένεις τον Χριστό. Τα τέκνα τα οποία θα αποκτήσεις μετά την ατεκνία σου θα σου πούνε προσέτη στα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ. Αλληλούια. Κάμισε με τόπο για να κατοικήσω. Και ενώ ήσουν μόνη και καταλελειμμένη, τώρα έχεις γεμίσει με τέκνα. Και ενώ ήσουν μόνος και άκαρπος και απελπισμένος με όλα αυτά που γινόντουσαν δίπλα σου, επειδή προσμένεις τον Κύριο, προσέμεινες τον Κύριο, ήρθε ο Θεός και σου χάρισε τέκνα. Και όχι μόνο τέκνα σου χάρισε, αλλά τόσα πολλά τέκνα που λένε ότι είναι στενός ο τόπος. Μεγάλωσε τον τόπο, μεγάλωσε τον τόπο. Παλιά, αδελφοί, θυμάμαι, μου είχε δείξει ο Κύριος ένα ενύπνιο και ήταν ο αδελφός ο Γιώργος έξω από την πόρτα αυτή, στο προάβλιο εδώ της εκκλησίας, με το που μπαίνει στην Καγκελόπορτα, και όπως ήταν η εκκλησία μας έτσι, ήταν γεμάτη, αδελφοί, από σκαλοσιές, γύρω-γύρω, από πάνω, παντού σκαλοσιές, και υπήρχαν εργάτες, άλλος σοφάντιζε, άλλος έβαφε, άλλος διόρθωνε τα χαλάσματα, ήτανε φοβερό. Αλλά μπροστά, εκεί δηλαδή στην είσοδο, εκεί που είναι τα σκαλιά που κατεβαίνουμε, γινόταν μια επιμήκυνση της εκκλησίας, δηλαδή χτιζόταν η εκκλησία μεγαλύτερη, προς τα εκεί μεγάλωνε, μεγάλωνε, σαν να μεγάλωνε η εκκλησία. Και όποτε διαβάζω αυτό το εδάφιο της γραφής, αυτό το ενύπνιο θυμάμαι, ότι θα λένε τα τέκνα σου, δεν χωράει ο τόπος. Και ήταν ο αδελφός ο Γιώργος έξω και έβλεπε το έργο που γινόταν και είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, καταλάβαινε βέβαια ήταν ο Κύριος, που χαιρόταν, αδελφοί, γιατί οικοδομόταν η εκκλησία του. Γιατί αυξανότανε ο λαός του Θεού. Γιατί έβλεπε να καρποφορεί ο λαός του Θεού. Και ο Θεός θα το κάνει, αδελφοί. Και αν τώρα
Και αν τώρα περνάς δύσκολα, και αν τώρα περνάς περίοδο στην οποία η σική δεν έχει βλαστήσει, η ελιά δεν έχει δώσει, τα μπέλια, οι βόες, όλα αυτά, βλέπεις να μην υπάρχει φως από πουθενά, έλπισε επί Κύριο, πρόσμενε τον Κύριο, γιατί είναι επαγγελίες που είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού και ο Θεός θα τις κάνει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τι σε γέννησε σε μετάφτα, ενώ εγώ ήμουν τυκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε εξέθρεψε, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να πει ότι ο Κύριος, ότι οι προσμένεντές με δεν θα ισχυθούν, δεν θα ντροπιαστούν. Είναι γεμάτος ο Λόγος του Θεού από τέτοια εδάφια. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στο Θεό, αδελφοί, και περίμενε τον Κύριο. Εκεί που ήταν έτοιμος να τον κατασπαράξει ο Σαούλ και οι εχθροί στις μάχες, εκείνος περίμενε τη σωτηρία του Κυρίου. Και τι έκανε ο Κύριος? Μεγαλεία και θαυμάσια. Γιατί ήλπιζε στο Θεό τη σωτηρία του. Να ελπίσουμε στο Θεό τη σωτηρίας μας, αδελφοί. Δεν μας έφερε εδώ ο Θεός για να χαθούμε. Μας έφερε για να δοξαστεί εκείνος ένδοξα τις τελευταίες μέρες και τις έσχατους καιρούς. Και ένα έργο που έχει ο καθένας από εμάς να κάνει, είναι έτοιμο ο Θεός, μας το έχει δώσει και είναι έτοιμο να γίνει και να εκτελεστεί, που είναι η σωτηρία των ψυχών από την ομολογία μας, αδελφοί. Γιατί τα στάχια είναι έτοιμα, προστερισμό, αδελφοί. Το φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, ότι είναι έτοιμα τα στάχια, αδελφοί. Και μας έχει δώσει τα όπλα ο Κύριος να θερήσουμε, αδελφοί. Να θερήσουμε. Δεν κοπιάσαμε εμείς, άλλοι κοπίασαν πριν από εμάς. Οι αδελφοί, οι προεστώτες, οι προηγούμενοι που κοπιάσανε, που σπήρανε, που υποστήκανε μεγάλον ονειδισμό όλα αυτά τα χρόνια στην πατρίδα μας, εδώ στην Ελλάδα, από την κρατεούσα θρησκεία, διωγμούς, δικαστήρια, φυλακές, διώξεις. Και έρχεται τώρα ο καιρός, αδελφοί, και τα όπλα μας τα δίνει ο Κύριος, να πάρουμε, να δρέψουμε τους καρπούς. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αδελφοί, αλληλούια. Ο Απόστολος Παύλος, ένας δούλος του Θεού κι αυτός, ο οποίος δεν πέρασε εύκολα, ακούσαμε και προχθές, το λόγο εχθές, το λόγο του Θεού, πόσες δυσκολίες είχε στη ζωή του και πόσες θλίψεις πέρασε και είχε και τον άγγελο Σατάν να το ραπίζει. Όμως είχε ένα πράγμα, το οποίο βέβαια καλούμαστε κι εμείς, καθώς μιμητές θέλουμε να γίνουμε του Αποστόλου Παύλου και του Χριστού, να το ζητήσουμε. Εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Αγαπάω το Θεό, αγαπάς το Θεό, αγαπάμε το Θεό, αδελφοί. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του. Άπαξ λοιπόν και τον αγαπάς και θέλεις να κάνεις το θέλημά σου, να ξεύρεις, να ξέρεις και να ξέρω κι εγώ ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας θα γίνει προς αγαθό, προς καλό. Και φωνάζει πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος και λέει, μπορεί κάποιος να μας χωρίσει από αυτή την αγάπη του Θεού? Ποιος? Του Χριστού? Ποιος? Θλίψη? Είχε θλίψη ο Απόστολος Παύλος? Στεναχώρια? Είχε στεναχώρια ο Απόστολος Παύλος? Διωγμός? Είχε διωγμούς ο Απόστολος Παύλος? Πεινά? Γυμνώτης? Κινδυνός? Μαχαιρά? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστημε ενός πρόβατα σφαγής. Έτσι ελογίστημε, Κύριε. Σαν να είμαστε πρόβατα που πάμε για τη σφαγή. Ναι, αυτό βλέπεις με τα μάτια σου και βλέπω. Όμως ο Κύριος βλέπει έναν ένδοξο λαό, αδελφοί. Έναν ένδοξο λαό. Αλλά εις πάντα ταύτα, τη θλίψη, τη γυμνότητα, την αρρώστια, τα πάντα, υπέρνικαμε, άρα εμείς νικάμε, όχι, υπέρνικόμε διά του αγαπήσαντος ημάς. Και η αγάπη του δεν έχει λιγοστέψει, αδελφοί. Και η αγάπη του δεν έχει χαθεί, αδελφοί. Και η αγάπη του δεν λιγοστεύει ακόμα και όταν πέφτω σε αμαρτία, αρκεί να γυρίσω και να μετανοήσω γρήγορα, για να τον απολαύσω, γιατί όταν πέφτω σε αμαρτία και σε λάθος, εγώ απομακρύνομαι από τον Κύριο. Γιατί μπαίνει χώρισμα εκείνη την ώρα. Και ο Θεός δεν έχει σταματήσει να με αγαπάει. Ο Θεός δεν έχει σταματήσει να με περιμένει και να μου λέει
έλα παιδί μου, έλα πίσω στην αγάπη μου, έλα να απολαύσεις πάλι αυτά που έχω ετοιμασμένα για σένα. Είμαι πεπισμένος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ύψωμα, βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει εμάς από τις αγάπης του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε κι εμείς ως παιδιά του Θεού, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός μας έχει δώσει τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. «Σας συμφέρει να φύγω», λέει ο Χριστός στους μαθητές του, «γιατί αν φύγω θα έρθει ο παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα μένει πάντοτε μαζί σας». Αν είχαμε το Χριστό τώρα εν σωματική μορφή, δεν θα ήταν πάντοτε μαζί μας. Τώρα όμως το πνεύμα το Άγιο είναι πάντοτε μαζί μας. Δηλαδή, όταν είμαι ατονισμένος και όταν είμαι, έχω χάσει τη δύναμή μου, θα προσμένω τον Κύριο, όπως είπαμε στην προσευχή, και θα τον περιμένω να έρθει ο ίδιος ο Κύριος, δια Πνεύματος Αγίου, να τα αλλάξει όλα, αδελφοί. Να πει ένα λόγο, όπως είπαμε. Να δώσει δύναμη, να ζωοποιήσει, να ενισχύσει. Αρκεί να είμαι εγώ, όπως είπαμε, στο μέρος που θέλει ο Κύριος. Γιατί άραγε όταν έρθει ο Κύριος θα βρει την πίστη επί της γης. Τέλος, να θυμηθούμε βέβαια και τον Ιώβ, ο οποίος μέσα σε μεγάλη δυσκολία που είχε ο άνθρωπος αυτός, έλεγε ότι κι αν ακόμα με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε Αυτόν. Κι αν ακόμα με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σε Αυτόν. Οι άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, που περπατήσανε πάνω σε αυτή τη γη, καταφέρανε να μείνουν ως το τέλος, όχι για κανέναν άλλο λόγο, ούτε για τη δική τους δύναμη, ούτε για τη δική τους ισχύ, αλλά γιατί ανανέωνε ο Θεός τη δύναμή τους. Γιατί ανανέωνε ο Κύριος την ισχύ τους και τους κρατούσε ως το τέλος. Πόσο μάλλον αν το έκανε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, πόσο μάλλον θα το κάνει στα παιδιά του, στην ύμφη του, την Αγία την ευλογημένη, όταν βλέπει το παιδί του ταλαιπωρημένο, να περιμένει όμως την ώρα που θα τον ενισχύσει πάλι ο Κύριος. Να μην χάνουμε την πίστη μας και να περιμένουμε τον Κύριο, αδελφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.